πύργο με διαμάντο πέτρες θα χτίσω στην καρδιά μου. Να πεις να την εκκυβερνάς ώστε να θες κερά μου, ώστε να θες κερά μου. Όλα είσαι εσύ για μένα κι αν μου φύγεις θα χαθώ. Είσαι το όνειρο που σβήνω και το γέλιο που ποθώ. Είσαι το όνειρο που σβήνω και το γέλιο που ποθώ. Όλα είσαι εσύ για μένα κι αν μου φύγεις θα καθώ. Θα σ' έχω μια βασιλίσσα, άγγελο και Θεό μου. Θρησκεία να την προσκυνώ, τη χάρη σου μωρό μου, τη χάρη σου μωρό μου, τη χάρη σου μωρό μου. Είσαι εσύ για μένα κι αν μου φύγεις θα χαθώ. Είσαι το όνειρο που σβήνω και το γέλιο που ποθώ. Είσαι το όνειρο που σβήνω και το γέλιο που ποθώ. Όλα είσαι εσύ για μένα κι αν μου φύγεις θα χαθώ. Νίκο μου, πώς είναι να παίζεις για το χωριό σου και για τον τόπο σου, για τον τόπο που μεγάλωσες? Καταρχήν, Αναστασία μου, να σε καλωσορίσω στο χωριό μου. Καλώς ήρθες εσύ και όλη η ομάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ πέρα σήμερα. Και εγώ προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος που έπαιξα και για το χωριό μου, για τους χωριανούς μου εδώ πέρα, τα παιδιά που χορέψανε. Τιμή μου μεγάλη. Λέγαμε καιρό πως θα κάνουμε την εκπομπή. Εκπομπή μας και ήρθε η στιγμή μας. Βέβαια, ναι. Έχεις μεγάλη απήχηση, Νίκο μου. Ουσιαστικά είσαι φρέσκος, νέος και με το που ξεκίνησες, η απήχηση είναι μεγάλη του κόσμου. Πού οφείλεται, κατά τη γνώμη σου, η επιτυχία? Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος που οφείλεται. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, ασχολούμαι πολλά χρόνια. Δηλαδή, από 18 χρονών ασχολούμαι με τη μουσική του τόπου μας. Ο κόσμος να είναι καλά, μας στηρίζει, μας αγαπάει, μας δίνει την αγάπη του. Τον ευχαριστούμε που μας ακολουθάει στα γλέρια μας, στις εμφανίσεις μας, μας προτιμάει. Και ταξιδεύεις και σε όλο τον κόσμο κιόλας. Δεν, ναι. Δεν είναι μόνο ότι είσαι στην Κρήτη μας και στην Ελλάδα μας. Ήρθες από ένα μεγάλο ταξίδι. Ναι, είναι και αυτό ένα μεγάλο σύν της δουλειάς που κάνουμε, ότι ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Ποιος είσαι στην κριτική παραδοσιακή μουσική, από τους δικούς σου, από την οικογένειά σου, πήρες τα ερεθίσματα? Να σου πω την αλήθεια, από μικρός μου άρεσε και άκουγα, χόρευα πρώτα απ' όλα. Ξεκίνησα και χόρευα στο δασκάλου του Στίβ, του Παπασιφάκη. Από μικρός χόρευα στο συλλογό του. Μετά ασχολήθηκα με το ριζίτικο τραγούδι, που είναι και εδώ πέρα του τόπου μου. Και μετά από σιγά σιγά ξεκίνησα και με τη λύρα και όλα γίνηκαν από σιγά σιγά, δηλαδή από μόνα τους. Αν θα λέγαμε μία μαντινάδα στο χωριό και στους ανθρώπους, ποια θα ήταν αυτή? Δεν ξέρω ποια είναι η συγκεκριμένη μαντινάδα, την έχω ακούσει όμως. Εγώ λέω για το χωριό μου, βάζω το χωριό μου μέσα και λέει, αν ξαναγεννιόμουν μετά το θάνατό μου, πάλι τα σκύφου θα ήθελα να είναι το χωριό μου.